Λόγιο έχει αντέξει πάρα πολλά. Θα σας δείξω τι εννοώ αμέσως τώρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Greek PC Free. Στο σημερινό μας review θα σχολιάσουμε το προϊόν της Microsoft, ένα πληκτρολόγιο Basic σειρά, το μοντέλο Retail 2300 ή αλλιώς RT2300. Λοιπόν, το έχω από το 2006, έχει και ελληνικούς χαρακτήρες και ξένους, λατινικούς. Επίσης, είναι πολύ ανθεκτικό πληκτρολόγιο, το έχω πάρει στην τιμή των 12 ευρώ. Μπορείτε να το δείτε από εδώ έτσι κατευθείαν με την κάμερα. Έχει δύο θετικά χαρακτηριστικά που το κάνουν αρκετά προσιτό και βασικά θα σας πείσουν να το αγοράσετε, πιστεύω, για την τιμή του. Πρώτον είναι τα 10 κουμπάκια multimedia, τα οποία ανοίγουν email, βασικά το Outlook, το Microsoft, τον σελιδομετρητή σας, π.χ. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, τα έγγραφά μου, το τραγούδι που παίζει στο media player να σταματήσει, πάυση και συνέχιση, volume up, volume down για τον ήχο, mute, άμα σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και παίζετε όλο το πατάτε και σταματάει ο ήχος εντελώς. Ανοίγει εδώ πέρα το media player ή το movie maker, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και έχουμε τον υπολογιστή μου και το calc, το calculator, την αριθμομηχανή. Άλλο ένα θετικό χαρακτηριστικό του Microsoft RT2300 είναι ότι μπορείς να χύσεις μέσα υγρά, να ρίξεις καφέ, οτιδήποτε και να μην πάθει τίποτα. Υποστηρίζει λοιπόν Spill Liquid. Και ακόμα ένα θετικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι άκρως ανθεκτικό. Τα πλήκτρα στην αρχή όταν θα το αγοράσετε και θα είναι και φρέσκο, θα είναι σχεδόν σιωπηλά. Δεν έχουν πολύ ήχο, πολύ παβούρα. Άρχισα να ξεθοριάζω εμένα μετά από 2015-2006. Μετά από 9 χρόνια άρχισαν να ξεθοριάζουν λοιπόν τα πλήκτρα σε μένα ελάχιστα. Αυτά που χρησιμοποιώ πολύ, το Control και το Shift. Έχει 101 κανονικά πλήκτρα και 10 multimedia. Unboxing δεν θα κάνω. Θα σας δείξω τώρα τι κάνει το κάθε κουμπί αναλυτικά στην οθόνη σας. Hello guys, τώρα θα δείξουμε τι κάνει το κάθε πλήκτρο. Το πρώτο πλήκτρο μας ανοίγει Microsoft Outlook και τα email μας. Το δεύτερο πλήκτρο μας ανοίγει μια κενή καρτέλα στον προεπιλεγμένο φιλομετρητή μας, στη δική μου περίπτωση στον Chrome, για Windows πάντα μιλάμε. Τρίτο πλήκτρο ανοίγει τα έγγραφά μου μάλλον ή δεν κάνει τίποτα σε μένα ή εν πάση περιπτώσει. Τέταρτο πλήκτρο, pause play για το media player, simply για τον ήχο. Calculator για την αριθμομηχανή μας. Τελευταίο κουμπάκι, πρώτο τελευταίο ανοίγει τον υπολογιστή μου, πρώτο τελευταίο ή τρίτο το τέλος ανοίγει το media player, κλασικά είναι το mute μας που κάνει τον ήχο εδώ πέρα,